Το ExcelSeas είναι μια προσπάθεια ή και μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που την ιδρύσαμε οι κολλητές της Μάχης. Πρόκειται για μια προσπάθεια λοιπόν να μετουσιώσουμε τις κολλητικές μας προσπάθειες σε κοινωνική προσφορά. Αφού κολυμπήσαμε τη Μάχη και στηρίξαμε την ΕΛΕΠΑΠ, σκεφτήκαμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα έπρεπε να πάρει και ένα ένδυμα λίγο πιο επίσημο, ώστε να υπάρχει και η έννοια της αυτοδέσμευσης για την προσπάθεια. Αφιερώνουμε λοιπόν όλη μας την προσπάθεια στα παιδιά των ακριτικών νησιών, που σήμερα ξεκινάνε και τις πανελλαδικές, και αφιερώνουμε κυρίως στην προσπάθεια των παιδιών των ακριτικών νησιών πληθυσμού κάτω από 2.000 κατοίκους. Εκεί λοιπόν επιλέγουμε τους καλύτερους μαθητές, οι οποίοι θα πάρουν υποτροφή για 4 χρόνια. Άρα θα καλύψουν τα κόστη των σπουδών τους, όχι τα πανεπιστημιακά, γιατί στην Ελλάδα έχουμε την ευτυχία να έχουμε δημόσια αναπαιδεία, να καλύψουν όλα τα κόστη διαβίωσης μέσα από την υποτροφία. Είναι αυστηρός ο κανόνας, το όριο των 2.000 κατοίκων είναι το πληθυσμιακό, είναι αυστηρό, άρα απευθυνόμαστε σε νησιά όπως είναι η Φούρνη, η Λειψή, η Νήσυρος, μικρά νησάκια που όμως έχουν πολύτιμο υλικό, οι μαθητές τους είναι εξαίρετου επίπεδου, επομένως δεν έχουν κανένα λόγο να μην συνεχίσουν τις σπουδές τους και το έχουν πραγματικά ανάγκη. Οι οργανισμοί οι οποίοι στηρίζουν το ExcelSeas και την προσπάθεια είναι καταρχήν οι φίλοι μας. Δηλαδή, όποιος φίλος μας θέλει να βοηθήσει μπορεί να καταθέσει από 5 έως 500 ευρώ έως και όποιο ποσό θα μπορούσε να διαθέσει για το σκοπό. Όμως, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και είναι σημαντικό το ότι ανταποκρίθηκαν άμεσα. Και οι οποίες μεταξύ αυτών είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η Attica Group, η Boston Consulting, η Grant Thornton. Είναι λοιπόν εταιρείες οι οποίες αμέσως αγκάλιασαν και ενέταξαν την προσπάθεια στην εταιρική κοινωνική ευθύνη της εταιρείας τους. Επομένως έχουμε μία υποστήριξη από εκεί και έτσι έχουμε την χαρά και την ελπίδα φέτος να μπορέσουμε να δώσουμε υποτροφία σε παιδιά γύρω στα 10 παιδιά περίπου. Άρα 10 παιδιά από τα κριτικά μας νησιά θα σπουδάζουν με τις δυνατότητες που θα τους παρέχει το ExcelSeas και οι εταιρείες χορηγίου. Προκειμένου λοιπόν να επιτύχουμε το fundraising, κάνουμε κάποιες δράσεις. Αυτές οι δράσεις, μία είναι μεθαύριο. Στο The Bridge Experience θα κολυμπήσουμε τον Διεθνή Διάπλο για πρώτη φορά, τον Διάπλο από το Αντίριο στο Ρίο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι λοιπόν ένα δύσκολο πέρασμα, το οποίο ουσιαστικά μαζί με το Βόσπορο και το Γιβραλτάρ και τη Μεσίνα είναι 4 περάσματα από την Ευρώπη σε κάποιο αποσπασμένο εν προκειμένου νησί. Έτσι, ο Βόσπορος είναι από την Ασία στην Ευρώπη, το Αντίριο Ρίο είναι από την Ευρώπη στην Πελοπόννησο, που είναι ένα μεγάλο νησί, που μετά τον Ισθμό έγινε νησί, η Μεσίνα είναι από την Ιταλία στη Σικελία και το Γιβραλτάρ είναι από την Ισπανία στην Αφρική. Ένα λοιπόν από τα 4 περάσματα τα ευρωπαϊκά είναι και το Αντίριο Ρίο, με πολλά ρεύματα και θα έχουμε τη χαρά να συμμετάσχουμε και η ομάδα Υπάστρα Κρήτων Αξιόζα για πρώτη φορά στον διεθνή αυτό διάπλο. Η διοργάνωση λέγεται The Bridge Experience και τα έσοδα από την διοργάνωση θα πάνε επίσης στο ExcelSeas. Έχει και δρομικά events, έχει δηλαδή 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα για το δρομής και έχει και κολυμπητικά. Είναι μια ωραία διοργάνωση η οποία είναι υποστηρικτής μας. Οπότε στα πλάνα μας είναι να κολυμπήσουμε και τα ψαρά. Θα κάνουμε το γύρο των ψαρών και θα θέλαμε να ελπίζουμε ότι και κάποιο παιδί από τα ψαρά θα τιμηθεί με κάποια υποτροφία. Άρα να συνδυάσουμε την υποτροφία με το κολυμπητικό event που θα γίνει το Σεπτέμβριο.